Ημείς δε, τι να με λέγεται είναι, αδερφοί μου, το σημερινό Ευαγγέλιο έχει δύο τινά. Το πρώτο ότι οι μαθηταί ομολόγησαν τον Χριστό και το δεύτερο ότι έδωκε τα σκλής της Βασιλείας των Ουρανών στα χέρια των μαθητών. Ευρίσκεται στα μέρη της Κεσαρίας της Φιλίππου, λέγει. Στα μέρη της Κεσαρίας όπου ο Φίλιππος έκτισε την Κεσάρια και εκεί ρώτησαν τους μαθητάς και τους είπε «Τι να με λέγουν είναι οι άνθρωποι» και απήντησαν οι μαθητές «Λέγουν ότι είσαι ο Ιωάννης ο πρόδρομος». Άλλοι λέγουν ότι είσαι ο προφήτης Ηλίας. Άλλοι λέγουν ότι είσαι ο προφήτης Ιερεμίας ή ένας εκ των προφητών. Και τότε ο Κύριος μας απήντησε. Ημείς δε, τι λέγεται είναι. Εσείς, από εσάς περιμένω, λέει, να μου πείτε ποιος είμαι. Ο κόσμος λέγει πολλά. Ο κόσμος λέγει εκείνα τα οποία δεν καταλαβαίνει. Ο κόσμος λέγει εκείνα τα οποία είναι περιτά εις τούτον τον κόσμο. Αδερφοί μου, τη στιγμή εκείνη ο Απόστολος Πέτρος ύψωσε την φωνή του. Ήταν ο Απόστολος ο οποίος ήταν πάντοτε έτοιμος να απαντήσει εκ μέρους των μαθητών. «Κύριε», του λέγει, «εμείς λέγουμε ότι είσαι ο Υιός του Θεού, του Ζώντος». Ζών ο Θεός, δεν είσαι Υιός των ειδώλων, τα οποία είναι άψυχα. Είσαι ο Υιός του Θεού, του Ζώντος, που ζει, που υπάρχει, που βλέπει, που κρίνει, που ανταμείβει, που τιμωρεί. Σύ είσαι ο Υιός του Θεού, του Ζώντος. Εκείνη τη στιγμή ο Κύριός μας στον αυθόρμητον Πέτρο του είπε «Παιδί μου», του λέγει, «Σίμων Βαριονά, Ιε του Ιωνά, δεν σου το απεκάλυψε αυτό άνθρωπος, αλλά ο πατήρ μου ο Επουράνιος. Εκείνος σου το αποκάλυψε και εσύ ή Πέτρος και επιτάχτην την πέτρα οικοδομήσουμε την Εκκλησία». Πάνω σε αυτήν την πέτρα θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και πήλε άδου που κατησχίσουν είναι αυτής. Όσοι κι αν την κυνηγήσουν την Εκκλησία μου, όσοι κι αν την καταδιώξουν την Εκκλησία μου, δεν πρόκειται ποτέ να αρθροποδήσουν, ούτε να νικήσουν. Και τούτο είναι ένα παράδειγμα για τους αγαρινούς, οι οποίοι επί 7 ολοκλήρους αιώνας κατεδίωξαν τον Χριστόν μας, εκρέμασαν πατριάρχας, εκρέμασαν αρχιερείς, εκρέμασαν μοναχούς, εκρέμασαν πιστούς στον Θεό. Επί 7 ολοκλήρους αιώνας επολέμησαν τον Χριστό να τον εξαφανίσουν. Και το τέλος θα είναι να εξαφανιστούν αυτοί και να κερδίσει ο Θεός μας. Αδερφοί μου, τούτο είναι το πρώτο μέρος. «Ημείς δε, τι με θέλετε είναι. Από εσάς περιμένω να μου πείτε, με αγαπάτε, με σέβεστε, μου ακούετε, τηράτε, τηρείτε τα συντολάς μου». Αυτό είναι το ερώτημα το δικό μου. Εγώ επάνω στο Σταυρό προσευχόμουν για σας και έλεγα «Πατέρα μου, άφεσ' αυτής ουγαρίδας η τυπιούση». Και η προσευχή αυτή συνεχίζεται έως το τέλος του αιώνος τούτου.
συνεχίζεται πάνω στην Αγία Τράπεζα, συνεχίζεται από τους Ιεροψάρτας, συνεχίζεται από την Εκκλησία του. Και το τέλος, το δεύτερο σημείο είναι ότι ο Πανάγατος Θεός είπε, «Εγώ έχω τα σκλής του Άδου», λέει, «τα κλειδιά του Άδου, της σκολάσεως τα κρατώ εγώ», λέει. «Σε σέναν», του λέγει, «Πέτρε, και στους μαθητάς μου, δίδω τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών». Τι θέλει να πει αυτό? Ότι ο άνθρωπος έλαβε εξουσία από τον Θεό. Ποιαν εξουσία? Του δεσμήν και λύει τα αμαρτίας. Άντινον κρατείτε και κράτηντε, άντινον αφείτε, αφείεντε αυτής. Τούτο είναι το σημείο ότι ο Παναγαθός Θεός δεν έδωσε τα κλειδιά του παραδείσου ούτε σε άγγελο, ούτε σε μάρτυρα, ούτε σε όσιο, ούτε σε προφήτη, ούτε σε κριτή, ούτε σε βασιλέα. Έδωκε τα κλειδιά του παραδείσου σε άνθρωπο. Δηλαδή, όταν θέλεις να εξομολογηθείς, δεν θα παρουσιαστεί μπροστά σου άγγελος για να εξομολογηθείς. Όταν θέλεις να εξομολογηθείς, θα εξομολογηθείς τον αδερφό σου, ο οποίος είναι όπως είσαι εσύ άνθρωπος. Δι' αυτό δεν σηκώνει ποτέ η αποστροφή, για να λέγεις ότι δεν τα λέγω εις τον παπά. Τα λέγω μόνος μου, μόνος του. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι καταφεύγουν στην εικόνα του Χριστού και λέγουν, εγώ θα εξομολογηθώ στην εικόνα και θα πάω να κοινωνήσω. Δεν ομιλεί η εικόνα, δεν συμβουλεύει η εικόνα, δεν δίδει συγχώρηση η εικόνα. Εκείνος ο οποίος θα προσέλθει στον πνευματικό που επήρε τα κλειδιά του παραδείσου, αυτός θα συγχωρεθεί, αυτός θα αφαιθούν οι αμαρτίες του, αυτός θα αναπνεύσει, αυτός θα σηκώσει το βάρος του ασήκωτο. Αδερφοί μου, εμείς δε τι να με είναι, λέγεται. Τι λέγεται ότι είμαι, λέγει. Αυτό το ερώτημα είναι και σε εμάς σήμερα. Σήμερα που εορτάζουμε τους δύο πρωτοκορυφαίους Αποστόλους, Πέτρον και Παύλο. Ο Πέτρος, ο αυθόρμητος μαθητής του Κυρίου, του είπε, όταν ο Κύριος τους εφανέρωσε ότι θα οδηγηθεί στον θάνατο, ο αυθόρμητος Πέτρος είπε, «Εγώ θα είμαι μαζί σου και στον θάνατο». Και τότε ο Κύριος τι του είπε, «Μη μιλάς λόγια μεγάλα, Πέτρε, για σέναν προσευχήθηκα να μην σε εγκαταλείψει η χάρις». Και πριν αλέκτορ φωνήσει, θα με αρνηθείς τρεις φορές. Και όντως, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ο Πέτρος από εκείνη τη στιγμή, μόλις ήκουε τον κόκορα να φωνάζει, ελούζοντος τα κλάματα και έλεγε, «Μου το είπε ο διδάσκαλος μου». Σε όλη του τη ζωή έτρεχαν τα δάκρυα από τους οφθαλμούς του. Και θυμήτω εκείνα που του είπε ο Κύριός μας, «Πριν αλέκτορ φωνήσει, τρεις απαρνήσει». Αδερφοί μου, πολλοί λέγομεν ότι αγαπούμε τον Χριστό. Θα φανερωθεί εν τόσο λίγο αν τον αγαπούμε. Πολλοί λέγομεν ότι εγώ δεν υποκύπτω. Θα το δούμε εν τόσο λίγο. Όταν έρθει ο Αντίχριστος που άρχισε να έρχεται και να σφίγγει και να σφίγγει και να σφίγγει τα πάντα την οικουμένη ολόκληρο, όταν έρθει και εμφανιστεί ο Αντίχριστος και θα λέγει, «Να σε σφραγίσω για να σου δώσω ψωμί να φας, να σου δώσω φαγητό να φας, να σου δώσω νερό να πιείς». Και τότε λέγει, θα εμφανιστούν εκείνοι οι οποίοι αγαπούν τον Χριστό και εκείνοι οι οποίοι τον μισούν τον Χριστό. Τα λόγια είναι λόγια πάντοτε. Οι πράξεις όμως όταν φανερωθεί, τότε θα φανερωθεί και ο καθένας από εμάς. Μην ξεχνάτε ότι αυτός
ο γίγαντας της Αμερικής, αυτός ο αλλόθρησκος, αυτός ο αβάπτιστος, αυτός ο αμύρωτος, είπε ότι την πρώτη του μηνός Ιανουαρίου του 13 δεν θα μείνει άνθρωπος πάνω στη γη που να μην πάρει την κάρτα του πολίτη με το μικροτσίπ. Τότε θα φανούμε αδερφοί μου, τότε θα φανούμε να αγαπούμε τον Χριστό, τότε θα φανούμε να είμαι τα παιδιά του Θεού ή παιδιά του Αντιχρίστου. Δεν θα πάρουμε ποτέ αυτά τα οποία θέλει ο Αντιχριστός. Θα αρνηθούμε μέχρι τέλους της ζωής μας. Θα αρνηθούμε έως θανάτου. Και τότε θα λάβουμε το στέφανο της ζωής, τον οποίο ο Παναγαθός Θεός ετοιμάζει για όσους τον αγαπούν, και να μας αξιώσετε σε προανοίου του Βασιλείας. Αμήν.